Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, 16 Απριλίου. Γιορτάζει κανείς σήμερα, μπίλι μου? Μπα, ούτε είδα. Εχθές είχαμε εβδομάδες, είχαμε Λεωνίδες, να είστε γεροί. 16 Απριλίου 2018, ξεκινάμε, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, μία εβδομάδα ποδοσφαιρική με ερωτηματικά, να δούμε τι θα γίνει. Και βολεϊκή σίγουρα, γιατί είμαστε εν ώψη του μεγάλου ημιτελικού την Παρασκευή που μας έρχεται. Πρώτα Θεός θα είμαστε στη Ρόδο για να περιγράψουμε το Ηρακλής Παναθηναϊκός στις 8. Έχουμε πολλά να πούμε, να καταγράψουμε, παρέα με όλους εσάς φυσικά, τους ακροατές μας, ακροάτριες και τον κόσμο του Ηρακλή που μας ακούτε είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio. Να είστε καλά όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, και συχνά πυκνά σας το ζητάω, άντε να το κάνω και σήμερα γιατί μου αρέσει αυτό και μου αρέσει που συμμετέχετε όταν το ζητάω, να μας στείλετε τις δικές σας και ανώλευκες καλησπέρες από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη είστε και ακούτε τώρα Ώρα για Μπλε. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Πού πήγε το χαρτί? Να το. Το SMS έχει χρέος τιμής με 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας το έχουμε ανοιχτό. Blue Libero, μία λέξη. Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Σήμερα χαρά. Με χαρά, μάλλον, όχι χαρά σκέτο. Καλωσορίζουμε, αν και το καλωσορίζουμε είναι συνήθως για αυτούς που είναι πρώτη φορά. Ο Καρφόπουλος είναι παλιός χορηγός, είναι δικός μας χορηγός, χρόνια μας στηρίζει εδώ στην Ώρα για Μπλε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφει δυναμικά και έρχεται ξανά κοντά μας, τον γνωρίζετε όλοι, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, σε τιμές χοντρικής λιανικής, με τα ιταλικά του διακοσμητικά, αντιπρόσωπος όλων των εταιριών, επώνυμων εταιριών, και με νέο κατάστημα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Αυτό που ξέρετε όλοι είναι στην Καρολή Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη. 2310-60-13-16 στην Σταυρούπολη. 2310-306-307 στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 το τηλέφωνο. Μπίλι μου, πάμε να βάψουμε το σπίτι μας λίγο να το μορφύνουμε. Το ρίξουμε μια πινελιά. Ωραία. Βασίλη, πραγματικά ρε αγόρι μου, δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Θα σου το πω στον αέρα. Όποτε του λέω βάλε καμιά ροκιά, βάζει αυτό ακριβώς που θα ήθελα να ακούσω εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς το κάνεις. Πραγματικά δεν ξέρω. Γράφει εγώ κάτι εδώ. Έχεις ανοιχνευτεί μυαλού. Τι έχεις ρε αγόρι μου. Όταν σου είπα βάλε καμιά ροκιά γιατί δεν είμαι καλά σήμερα και θέλω λίγο να αυτό. Ναι ρε, το γλύφω ρε. Είναι δικό σου ρε. Ζηλεύεις Παύλο. Γεια σου ρε Μπιλάρα. Και επειδή είσαι καλό παιδί και όταν σου λέω βάλε καμιά ροκιά βάζεις αυτό ακριβώς που θέλω να ακούσω. Δίπλα εδώ πρέπει να έχει μείνει τσοκολάβ, χτύπα μια σοκολατίτσα. Νομίζω έχουν μείνει δύο από τις 8 γεύσεις που υπάρχουν, από το καφέ μάγαζο και εσπρέσο βέντο και ελληνικό καφέ και φίλτρου και ροφήματα και τσάγια βοτάνων μαολί. Ορίστε. Αν με ρωτήσετε και σήμερα, γιατί ήδη κάποιοι φίλοι χθες μου ήρθε 11.30 ώρα μήνυμα το βράδυ. Σήμερα μου ήρθε 9 η ώρα μήνυμα το πρωί. Σας αγαπάω να ξέρετε, δηλαδή δεν υπάρχετε. Γιώργο, πότε ξεκινάνε τα μπαράζ? Γιώργο, πότε θα γίνει η κλήρωση? Λες και 11.30 ώρα το βράδυ εγώ θα το μάθω πότε θα γίνει. Ή 9 το πρωί, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, σας καταλαβαίνω, ειδικά εσάς που δεν έχετε ενημέρωση γιατί είστε στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω. Λυπάμαι όταν λέω. Δεν ξέρω. Και κάποιοι εκνευρίζονται όταν λέω το δεν ξέρω. Προτιμούν να τους πω κάτι έτσι για να ακούσουν μια απάντηση. Ενώ εγώ τους λέω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η κλήρωση. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το μίνι πρωτάθλημα των μπαράζ. Οπότε προτιμώ να σας λέω δεν ξέρω παρά να σας λέω ότι να είναι. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, ίσως πάρουμε απαντήσεις και για την κλήρωση των μπαράζ της τρίτης εθνικής κατηγορίας και για το πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Σήμερα πάντως, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μας λέγανε Δευτέρα ή Τρίτη, σήμερα δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Γεια σου Βλάση, μου λέει ποιο μυαλό, επειδή σου είπα ότι είσαι συνέχεια στο μυαλό μου όταν ζητάω τραγούδι η Βίλη μου. Αυτό που έχω, αυτό που μου είχε απομείνει ρε παιδί.
Ό,τι μου μείνει ρε Βλάση. Δεν έχω και πολύ, μην νομίζει. Οπότε για αυτές τις μέρες να ξέρετε ότι σίγουρα θα έχουμε αγωνιστική δράση στο μπάσκετ. Ηρακλής Μαρούση το Σάββατο στις 5. Και σίγουρα έχουμε αγωνιστική δράση στο βόλεϊ. Παρασκευή στη Ρόδο, μεγάλος ημιτελικός. Ηρακλής Παναθηναϊκός στις 8. Νωρίτερα στις 5.30 είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχει γίνει ένας κακός χαμός με τα εισιτήρια προσκλήσεις. Όχι θα μπουν παιδάκια, όχι δεν θα μπουν παιδάκια, το ένα το άλλο. Ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Μαθημένοι είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Για το νησί της Ρόδου αυτή τη φορά θα πούμε και για το βόλεϊ πράγματα. Έχουμε και δύο ηχητικά με αθλητές της ομάδας που μιλούν για το Final Four. Καλησπέρα στο φίλο του Βαγγέλη που μου γράφει. Καλησπέρα, πότε θα γίνουν τα μπαράζ. Σε τρολάρω μου λέει, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Αλλά είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον άνθρωπο που νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Γιατί είναι ο αρμόδιος, μιλάμε για τον πρόεδρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τον κύριο Ψαρόπουλο που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Χρόνια σας πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Μπορώ κάποια στιγμή, όταν θα βρεθούμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, αν βρεθούμε κάπου, να σας δείξω το κινητό μου τηλέφωνο με όλα τα μηνύματα των φίλων οπαδών του Ηρακλή που με ρωτούν πότε θα γίνει η κλήρωση, πότε ξεκινούν τα μπαράζ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το καταλαβαίνω γιατί είναι και των άλλων ομάδων. Και μην ξεχνάμε ότι τα σωματεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που πληρώνουν, ξοδεύουν και φοβούνται ότι ακόμα θα καθυστερήσουν παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν μπορούν να κλείσουν μετακινήσεις, δεν μπορούν να κλείσουν ξενοδοχεία, δεν μπορούν να κλείσουν γήπεδα. Υπάρχει και αγωνιστικό θέμα, γιατί ο κάθε προπονητής, κύριε Ψαρόπουλε, σου λέει τώρα τι προπονείς να κάνω, να φορτσάρω γιατί θα παίξω την Κυριακή ή να το πάω πιο χαλαρά γιατί θα παίξω σε δύο εβδομάδες. Καταλαβαίνετε το τι μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς και η ΓΑΜΑ Εθνική επηρεάστηκε από τα δικαστικά δεδομένα. Mm-hmm. Τα σωματεία έχουν βέβαια το δικαίωμα να κάνουν τις ενστάσεις τους, τις προσφυγές τους. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι αύριο η Επιτροπή θα ασχοληθεί καταρχάς με τις καταγγελίες του Άρη Παλαιοχωρίου κατά Ηρακλή και της Νίκης Βόλου κατά Ολυμπιακού Βόλου. Mm-hmm. Έχουμε ήδη τις εισηγήσεις της νομικής μας υπηρεσίας που θα στηριχθούμε σε αυτήν για να πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Mm-hmm. Και βέβαια θα τους συζητήσουμε κι εμείς. Όπως επίσης και με την απόφαση που έχει δεσμευθεί ότι αύριο θα μας δώσει μέχρι τις 10 το πρωί η Επιτροπή η πρωτοβάθμια της ΕΠΟ για το θέμα του Αστέρα. Είναι τρεις οι περιπτώσεις ή υπάρχει και τέταρτη για τον Ηρόδοτο? Όχι, είναι τρεις. Ο Ηρόδοτος δεν εμπίπτει. Είναι κάποιοι παίκτες του που τους έχει καλέσει, ένας παίκτης του τον έχει καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας, αλλά δεν έχει καμία επίπτωση βαθμολογική και ούτε είναι πρόβλημα σοβαρό. Mm-hmm. Να τις δούμε λίγο με τις όσες γνώσεις έχετε πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί κυρίως ασχολούνται οι ομάδες και οι νομικές υπηρεσίες της κάθε ομάδος γι' αυτό. Έχετε τοποθετηθεί και τις προάλλες όταν προέκυψε το υπόμνημα, η ένσταση, δεν ξέρω πώς να το πω, του Άρη Παλαιοχωρίου και είχατε πει δύο πράγματα τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Ψαρόπουλε. Πρώτον, ότι δεν καταλαβαίνετε το λόγο γιατί ο Άρης Παλαιοχωρίου μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Ηρακλής να μην παίξει τα μπαράζ, γιατί έχει το απόλυτο δίκιο, τερμάτισε πρώτο στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Αύριο να υποθέσω ότι θα είναι κάτι εύκολο για εσάς αυτό το κομμάτι. Ακούστε, πάνω και στις δηλώσεις που έχετε κάνει εσείς ο ίδιος, ρωτάω έτσι. Δεν θέλω να κρύβομαι και πολλές φορές παρεξηγούνται και μερικοί με παρεξηγούν. Ναι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δηλαδή, ένας πρωταθλητής που έχει βγει καθαρά πρωταθλητής. Mm-hmm. Βάσει της προκήρυξης του πρωταθλήματος έχει και έχουμε και την υποχρέωση να τον βάλουμε να παίξει στα μπαράζ. Σωστά.
δεν μπορούμε να, δεν προβλέπεται πουθενά ότι ξέρετε ο πρωταθλητής δεν θα παίξει, αλλά θα παίξει ο δευτεραθλητής, γιατί ο πρωταθλητής ενδεχόμενα να μην έχει δικαίωμα ανόδου, που και αυτό πιστεύω θα κριθεί πάλι δικαστικά αργότερα. Επομένως είπα το ξεκάθαρο ότι ούτε ένσταση έχουμε κατά του Ερακλή καμία που να πούμε ότι θα αφαιρεθούν βαθμοί, άρα δεν θα είναι πρωταθλητής, ούτε αυθαίρετα μπορεί η Επιτροπή να πει ότι ξέρετε ναι μεν δεν είσαι, είσαι πρωταθλητής, αλλά δεν σε βάζω να παίξεις στο, στα παράζ. Άρα η απόφαση που καλείστε να πάρετε αύριο είναι εύκολη και αναμενόμενη, ότι ο Ηρακλής παίζει κανονικά και δεν τίθεται θέμα. Ναι, για μένα προσωπικά μιλάω τώρα έτσι, ναι. Γιατί έχουμε και μια Επιτροπή. Τώρα, επειδή δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θεωρώ ότι αυτά είναι ξεκάθαρα για μένα τουλάχιστον. Αυτή ήταν η θέση μου από την αρχή και δεν θέλω να, ούτε να μην παρεξηγεί κανένας, ούτε έχω, είμαι υπέρ ενός ή κατά κάποιον. Το λογικό καταγράφεται νομίζω και όποιος έχει τη διάθεση να παρεξηγήσει δεν έχει το λόγο. Αλήθεια, αυτές τις δύο εβδομάδες λύθηκε το μυστήριο για σας το γιατί ο Άρης Παλαιοχωρίου μπήκε σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που δεν έχει καν ένομο συμφέρον, γιατί όπως έχετε διευκρινίσει σωστά, αν είναι κάποιος να κυνηγήσει σε εισαγωγικά τον Ηρακλή, θα πρέπει να είναι κάποιος από τις ομάδες που παίζουν στα μπαράζ και όχι ο Άρης Παλαιοχωρίου που τελείωσαν οι υποχρεώσεις. Ο Άρης Παλαιοχωρίου βέβαια ζητάει με αυτή του την καταγγελία που κάνει. Και λέει απλά ότι κύριε, επειδή αυτή η ομάδα ο Ηρακλής δεν έχει δικαίωμα ανόδου, άρα δεν πρέπει να παίξει στα παράζ, αφού δεν θα ανεβεί έτσι κι αλλιώς. Καλά, αυτό το λέει χωρίς και κανένα φοβερό επιχείρημα, έτσι, γιατί ξέρετε πολύ λέω καλά ότι κατέβηκε κανονικά, δήλωσε συμμετοχή, πλήρωσε παράβολο στη Β' Εθνική, μπήκε στους ομίλους του κυπέλου, οπότε και αυτό δεν στέκει, αλλά εντάξει, το προσθέτω εγώ. Ότι και αυτό θα κρυθεί δικαστικά, αλλά αργότερα. Ναι. Δηλαδή, αν είναι από τα σωματεία τα οποία ανέρχονται στη Β' Εθνική ο Ηρακλής, θα υπάρχουν ενδεχόμενα κάποιοι που θα προσφύγουν κατά της ανόδου. Μπορεί, μπορεί να το κάνουν, δεν ξέρουμε. Ναι, μπορεί. Και ενδεχόμενα και ο ίδιος μετά πάλι ξανά. Επομένως, αυτό δεν μας απασχολεί εμάς το σκέλος, γιατί δεν είναι και δικό μας. Η απορία για το Παλαιοχώρι, λοιπόν. Το Παλαιοχώρι απλά σου λέει μήπως και μήπως υπάρχει. Τώρα, όταν κάποιος δικηγόρος έρχεται σε ένα σωματείο και του λέει ότι έχει τύχη, εντάξει, το σωματείο σου λέει ας κυνηγήσω τις όποιες πιθανότητες μπορεί να υπάρξουν. Εγώ δεν κατηγορώ το σωματείο γιατί έκανε αυτό που έκανε. Ναι. Είπα απλώς την άποψή μου και λέω ότι κατά τη δική μου παλιά άποψη ταλαιπωρείται άδικα. Από εκεί και πέρα τώρα, αύριο θα ξεκαθαρίσω αυτά όσον αφορά εμάς, σαν μάλιστα επιτροπή. Μάλιστα. Θα δούμε αυτά τα δύο, θα δούμε την απόφαση της πρωτοβάθμιας. Η υπόθεση Βόλου, Νίκη Βόλου, πώς έχει ακριβώς, αν θέλετε έτσι για λίγο να μας πείτε. Υπόθεση. Η υπόθεση Βόλου, Νίκη Βόλου, πώς έχει ακριβώς. Εντάξει, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Η υπόθεση είναι για περιπτώσεις που πάλι άμα συζητώντας λίγο και με τους νομικούς μας, αυτό έχει ήδη, από ό,τι μου λένε, τελειώσει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, όταν είχα προσφύγει τότε στο διαιτητικό δικαστήριο και δικαίωσε τον Ολυμπιακό Βόλο. Επομένως θεωρώ ότι μάλλον έχει κρυφθεί αυτό. Μάλιστα. Είπατε κάτι νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα, από τη στιγμή που έχει τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, να τρέχουμε στα δικαστήρια. Αυτά όλα δεν μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν στην αρχή. Δηλαδή, ο Ηρακλής συμμετέχει κανονικότητα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Βόλος συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Αστέρας Αμαλιάδας συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και ούτω καθεξής, έτσι. Δεν κοιτάω συγκεκριμένες ομάδες, το βάζω σε γενικό πλαίσιο. Δεν μπορούσαμε κάπως να. Τώρα βάζω και πρώτο πληθυντικό, μπορεί να κάνω και λάθος. Να μην έχουμε τέτοιες εκκρεμότητες για να μην πηγαίνουν τα μπαράζ από αναβολή σε αναβολή. Ακούστε, να ξεκαθαριζόντουσαν δηλαδή πιο νωρίς τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν και θέματα που προκύπτουν κατά την πορεία της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Δηλαδή το Αστέρα Μαλιάδος δεν είναι κάτι που μπορούσε να το ξέρει κανείς. Αυτό ναι, μιλάω κυρίως για τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, για το που προαναφέραμε. Άλλο το τύπο, ότι είχε ήδη προσφύγει και είχε πάρει απόφαση στο διαιτητικό. Τώρα το γιατί επανέρχεται ένα σωματείο, αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Και ούτε μπορούμε και να το γιατί δεν έχει μάθει να χάνει στο γήπεδο, μάλλον γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Αλλά σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι στον τρόπο απονομής του δικαίου και το βλέπετε και στην Α' Εθνική, το βλέπετε και στη Β', το βλέπετε και σε εμάς τώρα. Το είδαμε, ειδικά στον Ηρακλή και πέρυσι το είδαμε και τι θέλουν να κάνουν. Πολλές μέρες καταρχάς δίνουμε προσφυγών. Ναι. Εμείς σαν Επιτροπή, επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα τώρα,
θα κάνουμε προτάσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και για να μειωθούν οι μέρες που δικαιούται η όποια επιτροπή είναι, είτε πρωτοβάθμια είτε εφέσεων. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί μία απόφαση της πρωτοβάθμιας θέλει 12 μέρες δικαίωμα το σωματείο έχει, εντός 12 ημέρου να κάνει προσφυγή. Δεν καταλαβαίνω το 12 ημέρο. Καλοκαίρι θα πιάσουμε. Ναι, λοιπόν. Και βέβαια πρέπει να αυξηθούν ενδεχόμενα και αρκετά να γίνουν τσουχτερά τα όποια παράβολα πληρώνει για δευτεροβάθμιο, ούτως ώστε κάθε σωματείο να μην παίζει με αυτή την ιστορία. Να το σκέφτεται αν θα πάει ή όχι, ναι. Ναι, και αν κερδίσει βέβαια να τα πάρει πίσω αν την κερδίσει την προσφυγή. Να τα πάρει πίσω, αλλά να τα χάσει εφόσον κάνει με πιθανότητες που είναι σχεδόν μηδενικές. Με αυτή την έννοια κάποιες προτάσεις θα πάνε από εμάς στην Επιτροπή για να δει στην εκτελεστική της ΕΠΟ, η οποία πρέπει πιστεύω να αλλάξει κάποια πράγματα, όπως και οι τρεις βαθμοί τώρα μπαίνουν σε μεγάλων ενδεχόμενα χωράφια, αλλά δεν μπορεί να έχουμε τρεις βαθμούς τώρα εμείς δικαιοδοτικών οργάνων, όταν στο εξωτερικό υπάρχει σε πολλές χώρες μόνο ένας βαθμός. Μα γι' αυτό και ακριβώς δεν μπορούμε τόσες μέρες και εσείς και εγώ που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ να απαντήσουμε στον κόσμο πότε θα γίνει η κλήρωση, πότε θα ξεκινήσουν τα μπαράζ. Δεν ξέρουμε. Με τα δικαστήρια μπορείς να προβλέψεις. Εγώ σας είπα ότι αύριο θα πω ότι ελάτε την Τετάρτη να κάνω κλήρωση. Ναι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να γίνει η κλήρωση. Γιατί μπορούσα να μην βάλω και ονόματα και να βάλω ομάδα Α, ομάδα Β κτλ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ενδεχόμενα θα κάνουμε την Τετάρτη κλήρωση εμείς. Ναι. Αλλά όμως το πότε θα ξεκινήσουμε, έχουμε πει 22. Το πότε όμως θα ξεκινήσουμε, το μόνο που θεωρώ βέβαιο είναι ότι δεν ξεκινάμε 22. Δεν είναι δυνατό. Τώρα μεταξύ μας, μάλλον δεν ξεκινάει, έτσι δεν με προλάβατε. Δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει. Αν τώρα εγώ πρέπει να περιμένω κάποιες μέρες. Μήπως γίνει έφεση, ναι. Δεν μπορεί να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα και μετά να έχουμε να γίνει ο χαμός αλλάζοντας αποφάσεις η όποια δικαστική επιτροπή. Όποτε και να ξεκινήσει, που 22 όπως μας λέτε κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπούμε μετά σε διαδικασία να δούμε παιχνίδια Τετάρτες, λογικά. Αυτό θα συζητηθεί λίγο με τα σωματεία, ναι. Εάν πρέπει να βάλουμε μία ή δύο Τετάρτες, αν θέλουν ή αν θέλουν να το τραβήξουν μέχρι πιο πίσω σε Κυριακές. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Το 27 Μαΐου δεν είναι αναγκαστικό να τελειώσει, να τελειώσουν τα μπαράζ. Γιατί 27 Μαΐου κανονικά είναι τελευταία αγωνιστική. Η αγωνιστική μπορεί να είναι 27 Μαΐου, αλλά εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει το πότε θα τελειώσουμε. Σωστά. Το μόνο που σε υποχρεώνει είναι, που λέει μέχρι 15 Ιουνίου είναι η κανονική περίοδος αγώνων, αλλά και εκεί μπορείς να πάρεις πάλι μια παράδοση. 15 Ιουνίου, μην τους δίνετε ιδέες κύριε Πρόεδρε, μην τους δίνετε ιδέες γιατί βλέπουμε μέχρι τον Ιούλιο να περιγράφουμε παιχνίδια. Εμείς θα είμαστε μέσα στις ημερομηνίες που θα μας δώσει δικαίωμα, σας είπα, η πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι που θέλουμε. Και θα συζητήσουμε τα σωματεία γιατί αυτά τα ρεπορούνται αυτή. Όλοι. Δεν τα όλοι. Εντάξει, τώρα εμείς θα θέλαμε να είναι ο πιο ευχάριστα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ταλαιπωρούμαστε με την έννοια ούτε πληρώνουμε, ούτε έχουμε τους παίχτες να κάθονται ή να προπονούνται. Τα σωματεία, οι παίχτες, ο κόσμος που ακολουθούν αυτοί, οι ομάδες από πίσω. Έχουν το πρόβλημα και άρα θα έχουμε μία συζήτηση μαζί τους. Επομένως, αύριο τους μαζεύετε, τους συγκεντρώνετε. Ναι. Παίρνετε τις αποφάσεις σας ως Επιτροπή. Ακριβώς. Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, η κλήρωση. Κλήρωση εκτός απρόπτου, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε. Εκτός να έρθει κανένα χαρτί από μια δικαστική επιτροπή και να σου πει. Δεν το αποκλείω. Απαγορεύεται. Δεν το αποκλείω. Και πρεμιέρα ερωτηματικό, έτσι. Δεν λέμε ημερομηνία. Πρεμιέρα. Εγώ ελπίζω το καλό που λέγεται 29. 29 είναι το καλύτερο σενάριο για εσάς. Ναι. Δεν μας παίρνουν ημερομηνίες, σας είπα πριν. Το να πάμε 25 Τετάρτη πρεμιέρα δεν το βλέπω. Δεν θα έχουμε τις ημέρες που θέλει η ομάδα που έχει δικαίωμα η ομάδα να κάνει προσφυγή. Α, πάλι δεν φτάνουν οι ημέρες. Φοβερά πράγμα. Δεν φτάνουν. Γι' αυτό φοβερά πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Καλή δύναμη αύριο να ευχηθώ, να πάνε όλα καλά. Καλά, να είστε καλά. Να είμαστε και ας ελπίσουμε να λυθούν γρήγορα και να ησυχάσουν άπαντες. Να τελειώνουμε, ναι, να τελειώνουμε. Ευχαριστώ κύριε Ψαρόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Τώρα, ξαναρωτήστε με πότε θα γίνει η κλήρωση και πότε θα γίνουν τα μπαράζ. Ελαδάρα ομαδάρα, πώς λέει ο Γιώργος Ζαγόρας.
Ελαδάρα, μαδάρα. Γελάμε, αλλά δεν για να γελάμε. Ακούσατε. Για ακόμη μια φορά και τον ευχαριστώ τον κύριο Ψαρόπουλο που δεν είχε καμιά αντίρρηση να μας βοηθήσει και να μας ενημερώσει. Τι μπορεί να κάνει όταν το ένα δικαστικό χαρτί ρίχνεται πίσω από το άλλο και είναι για, συγγνώμη θα το πω, για βλακίες, έτσι. Για αστιότητες, για γελιότητες. Καθυστερείται το πρωτάθλημα και τα μπαράζ για γελιότητες. Γιατί του ξύπνησε του παλαιοχωρίου να κάνει αυτό. Δεν λέω για τους άλλους, γιατί δεν τις ξέρω τις περιπτώσεις καλά, ή της Αμαλιάδας και του Βόλου. Για ποιο λόγο να τυραννιόμαστε, δηλαδή. Δεν έχετε τα guts να, πω άλλη λέξη, να χάνετε ή να κερδίζετε μέσα στα γήπεδα. Στα χαρτιά πάλι θέλετε. Και ακούσατε τι είπε. Τετάρτη εκτός απροόπτου, είδομεν, και με τίποτα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Ψαρόπουλος μου είχε πει εκτός αέρα ότι θα το παλέψουμε για 22. Σήμερα ήταν κατηγορηματικός, τον ακούσατε δύο φορές. Με τίποτα την Κυριακή 22. Στην καλύτερη είπε 29. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Θανάσης, 15 Αύγουστο η κλήρωση, 3 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε. Βέβαια. Γελιότητες πραγματικά. Γελιότητες και καραγκιοζηλίκια. Αν και ο Καραγκιόζης δεν μου φταίει σε τίποτα. Λοιπόν, πάμε Βασίλη μου σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο. Νομίζω τα ακούσατε όλα πώς έχουν τα πράγματα από τον κύριο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Επιστρέφουμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με τον Καρφόπουλο και τα υπέροχα του χρώματα. Χρώματα βερνίκια σε τιμές χοντρικής λιανικής. Αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών με δύο καταστήματα. Πέρα από το Καραολί Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη, έχουμε και το όλο καινούριο κατάστημα Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Ακούσατε τον κύριο Σταύρο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που μας μίλησε ζωντανά από την Αθήνα, εδώ, στην ώρα για μπλε, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Μας έδωσε ειδήσεις, μας έδωσε νέα, μας ενημέρωσε όσο μπορεί ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά Ελαδάρα ομαδάρα, που έλεγα και νωρίτερα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Από τη στιγμή που έχουν μπει κάποιες ομάδες σε προσφυγές, δικαστήρια, ενστάσεις, αναβολές ή οτιδήποτε άλλο, ακούσατε τα παράπονά του που είχε απόλυτα δίκιο για το ότι υπάρχουν τρία όργανα που αποφασίζουν και θεωρεί δεδομένο 99,9% ότι δεν θα έχουμε πρεμιέρα και σέντρα 22 Απριλίου. Μάλλον πάμε για 29, όπως είπε. Και εκτός απροόπτου, την Τετάρτη μεθαύριο θα έχουμε την κλήρωση. Αύριο θα μαζευτεί η Επιτροπή να πάρει αποφάσεις για αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τρεις του Ηρακλή με τον Άρη Παλαιοχωρίου που έγινε για να γίνει και ο ίδιος κατέθεσε την άποψή του ότι απορεί πραγματικά για ποιο λόγο το Παλαιοχώρι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί και τύχη δεν έχει και ένομο συμφέρον δεν έχει. Της νίκης Βόλου με τον Βόλο και του Αστέρα Αμαλιάδας που είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Και μέχρι να γίνουν οι προσφυγές, και άμα έχουμε αναβολή, και άμα έχουμε έφεση, και αν έχουμε έφεση στην έφεση, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Γι' αυτό και είπε ότι ας γίνει με το καλό την Τετάρτη η κλήρωση και μετά βλέπουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν θα ξεκινήσει 22 του μηνός που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Στο μπάσκετ όπου η ομάδα ήταν κακή. Το είχαμε καταγράψει μετά τη νίκη επί του Χολαργού ότι δεν χρειάζονται ούτε πανηγύρια ούτε τίποτα γιατί πολλοί κόσμοι δυστυχώς παρασύρθηκε από το ότι ο Ηρακλής έχει τον Χολαργό 2-0. Για να το βρει αυτό μπροστά του όμως θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Απόλλωνα Πάτρας, ο οποίος κέρδισε έστω στην παράταση την Καστοριά με 83-75. Ο Ηρακλής έχασε από το Περιστέρι. Πολύ δύσκολα να αλλάξουν τα πράγματα στη βαθμολογία, έως απίθανο νομίζω. Και ο Ηρακλής ως τρίτος θα παίξει με τον Απόλλωνα Πάτρας ως τέταρτο και θα πρέπει αρχικά να τον κερδίσει στο Ιβανόφιο, να κάνει το 2-1, μετά να πάει στην Πάτρα να κάνει το 2-2 και μετά να ξανάρθει στο Ιβανόφιο να κάνει το 3-2 και εκεί να πάει στους τελικούς με τον Χολαργό που προφανώς θα αποκλείσει την Καστοριά όπου θα έχει το 2-0.
καθόλου εύκολο το έργο. Η ομάδα ήταν κακή, στα τρίποντα ήταν τραγική. Το Περιστέρι καθόλου αδιάφορο δεν ήταν. Μια χαρά το παίξε το μάτς και ήθελε και να κερδίσει όπως φάνηκε και κέρδισε και η ζημιά έγινε. Το Σάββατο Ηρακλής Μαρούσι, Χολαργός Λάρισα, Καστοριά Περιστέρι, Αμίντας Απόλλων Πάτρας. Ο Ηρακλής που θα πάει και στη Λάρισα προτελευταία αγωνιστική, θα υποδεχτεί τον Αρκαδικό τελευταία αγωνιστική και μετά θα ετοιμαστεί για τα μπαράζ. Και βέβαια η απορία είναι το αν μπορεί να κερδίσει τρεις συνεχόμενες φορές τον Απόλλωνα Πάτρας. Εκτός και αν γίνουν πράγματα και θάματα και κάνει τρεις ήττες ο Χολαργός, τρεις νίκες ο Ηρακλής και βγει ο Ηρακλής δεύτερος. Ή κάνει τρεις νίκες η Καστοριά και τρεις ήττες η Πάτρα. Ξέρω εγώ. Άντε, το πούμε γι' αυτό. Ο εκνευρισμός μας βέβαια, πέρα το ότι ο Ηρακλής έκανε αυτές τις τραγικές ήττες με τον Απόλλωνα Πάτρας, που δεν ξέρω αν μπορούν να διορθωθούν, ο εκνευρισμός μας έχει να κάνει και με την ΕΡΤ. Με την τηλεόραση που πληρώνουμε όλοι μας. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Ενώ έδειχναν, ενώ είχαν ανακοινώσει μάλλον ότι θα δείξει το Περιστέρι Ηρακλής όλο το μάτς από το ΕΡΤ Play 2, από το διαδικτυακό κανάλι της ΕΡΤ, από το Web TV, όπως έκαναν με το Χολοαργό και το είδαμε όλο, ξαφνικά τελευταία στιγμή διαπιστώνουμε ότι γίνονται κάποιες συνδέσεις δευτερολέπτων ή του λεπτού στην ΕΡΤ. Μαζί με άλλα δύο παιχνίδια της Α1, τα οποία τα έδειχναν και στο ΕΡΤ Play. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή, κανονικότατα. Πληρώνουμε σαν τους χαζούς όλοι μας και από τη στιγμή που δεν θέλετε να το δείξετε, μην το λέτε ότι θα το δείξετε. Από τη στιγμή που δεν ασχολείστε με την Α2, μην την παίρνετε τα δικαιώματα, αφήστε άλλους να τα πάρουν και να δείχνουν. Μην μας κοροϊδεύετε άλλο, δηλαδή είναι πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα, το κάνετε και μπροστά στα μούτρα μας. Και από τη στιγμή που τα δύο μάτς που είχε η ΕΡΤ, τα είχε και στο ΕΡΤ Play, για ποιο λόγο χώσατε εκεί στην ΕΡΤ τον Ηρακλή? Βάλτε το στο ΕΡΤ Play από τη στιγμή που τα άλλα δύο τα δείχνετε ούτως ή άλλως στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, θα βραχνιάσω κι άλλο. Τώρα όσον αφορά το βόλεϊ, μπαίνουμε σε διαδικασία Final Four. Την Παρασκευή ο μεγάλος ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό στις 8, νωρίτερα στις 5.30 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Λίμπερο 107,4 θα είναι εκεί. Παρασκευή πρωί πετάμε με το καλό και θα περιγράψουμε τα μάτς και θέλω να πιστεύω το Σάββατο θα περιγράψουμε και τελικό κυπέλου. Μετά από 6 χρόνια να δούμε ξανά τον Ηρακλή σε κάποιο τελικό, γιατί το 12 που βρέθηκε το πήρε στη Σύρο, πήρε το double. Απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που εκεί που έδειχνε να διαλύεται τελείως ψυχολογικά κυρίως, καθώς έχασε στο πρώτο μάτσο play out από την νίκη Αιγινίου με 2-3 και μάλιστα στην Αθήνα, πήγε χθες στην Αλεξανδρούπολη και το 2-1 εις βάρος του το έκανε 2-3, πήρε σπουδαίο δίποντο. Εκεί όπου γίνεται μάχη, γιατί το Αιγίνιο, η νίκη Αιγινίου με την Αλεξανδρούπολη έχουν 4 βαθμούς, αν θυμάμαι καλά, και Παναθηναϊκός 3. Και ξαφνικά η ψυχολογία του Παναθηναϊκού ανέβηκε και πάλι. Γιατί αν έχανε και στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω ότι θα ήταν πέρα για πέρα ψυχολογικά διαλυμένος και κανένα κύπελο δεν θα σκεφτόταν. Είναι ένα ματς, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και πώς το είπε Βασίλειο Κώστο Προύσαλης, ιδού η Ρόδος, έτσι δεν το είπε? Για να ακούσουμε πώς το είπε. Το κυπέλλου του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό στο καλύτερο Final Four της ιστορίας. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δηλαδή θα γίνει στη Ρόδο το Ρόδο. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό Final Four. Η ομάδα θεωρώ ότι πηγαίνει να αξιώσει στο θεσμό του κυπέλλου. Θέλουμε να πάμε στον τελικό, αλλά δεν θα είναι εύκολα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, με καλούς παίκτες, καλό προπονητή και έμπειρο προπονητή. Εμείς θέλουμε να πάμε στο τελικό. Για να το πετύχουμε πρέπει να είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστικά και πνευματικά. Ποιο είναι το όπλο του Ηρακλή? Η ομοιογένεια. Η καλύτερη σεζόν των τελευταίων χρόνων για μια ομάδα
θέλει να πάει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και εντάξει, αυτά αφορούν κάτι που δεν έγινε, γιατί οι ερωτήσεις στην, στην τηλεόραση της, στην τηλεόραση, στην κάμερα της, της ΕΟΠΕ, τέλος πάντων, της Ομοσπονδίας, έγιναν πριν ξεκινήσουν τα play-off του πρωταθλήματος, γιατί αυτό που έκοψα τώρα εγώ λίγο άκοψα έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Κηφισιά, που τα οποία δυστυχώς ο Ηρακλής και τα δύο τα έχασε. Όπως ξέρετε, όσοι ακούτε εδώ την ώρα για μπλε, έχετε ενημερωθεί από νωρίς ότι υπάρχει θέμα, σοβαρό πρόβλημα, μεγάλο, με τον Απόστολο τον Αρμενάκη, που κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Παίζει με πόνο. Δεν είναι εύκολο. Ο γιατρός έχει πει 2 μήνες δεν ακουμπάς μπάλα, ο Αρμενάκης παίζει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έχουν μείνει 2 μάτς. 2, θέλω να πιστεύω. Ημιτελικός, τελικός. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν υποχρεώσεις και φυσικά δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Νομίζω όλοι το πιστεύουμε αυτό, έτσι, ότι αν ο Αρμενάκης ήταν υγιέστατος, δεν θα είχαν Ηρακλής 2 φορές 3-0. Όταν χτυπάς με πόνο, όταν πονάς γενικά σε ό,τι και αν κάνεις, στο μπλοκ, στην άμυνα, στην επίθεση, πονάς στο σέρβις. Όταν πονάς και είναι δύσκολο πράγμα ο αγώνας, δεν είναι εύκολο και έχει και σλάσεις γύρω-γύρω περιμετρικά, το οστικό είδημα αυτό. Με πόνο θα παίξει τώρα και με τον Παναθηναϊκό. Και δεν αποκλείεται, αν πονάει πολύ, να δούμε ακόμα και τον Εφρεμίδη διαγώνιο και τον Τζιουμάκα με τον Μούχλια βασικούς όσον αφορά τους ακραίους. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Η ομάδα θα πετάξει την Πέμπτη το μεσημέρι για να βρεθεί στο νησί της Ρόδου, συνεντεύξει τύπου κτλ. Και την Παρασκευή να δώσει τη μάχη της με τον Παναθηναϊκό. Να ακούσουμε και Νίκος Μαραχδή, επίσης στην κάμερα της ΕΟΠΕ για το Final Four. Ηρακλής Παναθηναϊκός, ημιτελικός κυπέλλου στη Ρόδο. Πρόκληση. Θέλουμε την πρόκληση. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Εμείς θέλουμε να επιβεβαιώσουμε καλή και δυνατή πορεία που έχουμε κάνει σε όλο το πρωτάθλημα. Έχουμε δείξει πολύ καλά στοιχεία και θέλουμε να το βγάλουμε στο γήπεδο. Θα σημαίνει πάρα πολλά για μας η πρόκληση στον τελικό και δεν πέφτουμε ποτέ στην παγίδα να υποτιμήσουμε τον Παναθηναϊκό. Καθώς όπως όλα έχουν δείξει, ο Παναθηναϊκός του δεύτερου γύρου δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα που βλέπαμε στον πρώτο. Το θέλουν πάρα πολύ και αυτοί και για μας είναι ένα προσωπικό στοίχημα να βρεθούμε μέσα από αυτές τις καταστάσεις στον τελικό του κυπέλλου. Ποιο είναι το όπλο του Ηρακλή? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όπλο. Νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή χημεία μέσα στα ποδήλατα η οποία βγαίνει και μέσα από το ομαδικό παιχνίδι και το καλό κλίμα έχει καταφέρει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Το θέλουμε να κάνουμε την έκπληξη και να βρεθούμε στο τελικό κυπέλλου, γιατί θα σημαίνει πάρα πολλά για μας. Η δική σου παρουσία, η δική σου προσθήκη, τι άλλαξε? Η δική μου παρουσία. Εγώ από την πλευρά μου προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Δεν νομίζω ότι στηρίζεται πάνω σε μένα η καλύτερη πορεία του Ηρακλή στο δεύτερο γύρο. Είναι μια ομαδική δουλειά. Η πολύ καλή συνεργασία με τον Μπρούσαλη, με το τεχνικό team και με όλα τα παιδιά της ομάδας σε όλα τα τεχνικά κομμάτια του κομματικού του παιχνιδιών έχει φέρει τα καλά αποτελέσματα. Εγώ απλά ήρθα και ενίσχυσα την ήδη καλή πορεία που υπήρχε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε και κάτι όσον αφορά την Ευρώπη. Πολύ πιθανό ο Ηρακλής να παίξει του χρόνου στην Ευρώπη. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε επίσης κάτι για το οικονομικό, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, ότι η Ευρώπη έχει μόνο έξοδα και κανένα έσοδο. 0. Ρωτήστε όποιος θέλει τον Ολυμπιακό πόσα λεφτά ξόδεψε φέτος. Έφτασε βέβαια τελικό, έτσι. Είναι ωραίο πράγμα, αλλά δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια να τρέχουμε στα Final Four. Χρειάζονται πολλά έξοδα. Γιατί τα ταξίδια εκεί δεν είναι να πάμε στη Χαλκίδα ή στη Σύρο ή στη Ρόδο. Και είναι Ρωσίες και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Ο Ηρακλής μπορεί με 2 τρόπους να βγει η Ευρώπη. Και οι 2 είναι πιθανοί. Ο ένας έχει να κάνει με το ότι η Κηφισιά μάλλον δεν θα κατέβει. Κηφισιά που μπήκε τετράδα. Και ο άλλος έχει να κάνει με το κύπελο. Γιατί αν ο Ηρακλής πάει τελικό κυπέλο και ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, αν παίξει με τον Ολυμπιακό στον τελικό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον άλλον ημιτελικό. Αλλά λέμε τώρα, αν ο τελικός είναι Ηρακλής Ολυμπιακός. Τότε ο Ηρακλής θα πάει στην Ευρώπη πάλι ως φιναλίστ του κυπέλου. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο πόλο. Ως γνωστόν η Ώρα για Μπλε ασχολείται με όλα που αφορούν τον Ηρακλή. Είχαμε μια επιτυχία πρόσφατα με την πρόκριση της εφηβικής ομάδος. Τα παλικαράκια της ομάδας πόλο του Ηρακλή προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση
του πρωταθλήματος και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Άγγελο Κλώτσικα, τον προπονητή. Τι κάνετε, Χριστός Ανέστη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, αληθώς ο κύριος. Συγχαρητήρια για τις νίκες. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε πρόσφατα. Εγώ χάρηκα γιατί είδα κάποιες φωτογραφίες και από φίλους οπαδούς της ομάδος να έρχονται στο Εθνικό να βλέπουν την προσπάθειά σας. Παρά το ότι, ξέρετε, δεν είναι ότι πιασάρικο να μιλάμε για εφηβικό πρωτάθλημα Απόλλο, έτσι. Εγώ χάρηκα γιατί μας άκουσαν, άκουσαν και το κάλεσμα που έκανε και η ομάδα και ήταν κοντά σας και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που θέλατε. Ναι, όντως ήταν μια πολύ ευχάριστη νότα. Η παρουσία των φιλάθλων, με χιούμορ, με διάθεση. Με τα σκουφάκια τους όλοι. Ναι. Ωραία. Χάρηκαν και τα παιδιά πάρα πολύ. Τους έδωσε όθηση. Βοήθησε να έχουν και μια ψυχολογία λίγο καλύτερη. Ήταν μια επιτυχία που δίνει σε όλους μας κουράγιο. Και βλέπουμε ότι τα παιδιά βελτιώνονται συνεχώς και βαδίζουν στα χνάδια πολύ, ελπίζουμε. Γιατί ουσιαστικά σαν τμήμα σε αυτές τις ηλικίες και στους λίγο μικρότερους επενδύουμε ώστε τα επόμενα χρόνια να επανέλθουμε στις κατηγορίες που αρμόζει στην ομάδα μας. Έτσι. Θυμάμαι την κουβέντα που είχαμε κάνει εδώ στην Οργιαμπλέ πριν κάποιους μήνες, 2-3 μήνες, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν. Ναι. Όταν μας λέγατε για αυτό το νέο χτίσιμο από το μηδέν ουσιαστικά που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και είναι για το ψυχολογικό κομμάτι κάτι που σας οθεί για κάτι καλύτερο, αυτή η επιτυχία της εφηβικής ομάδας. Ακούστε, η διάκριση μάλλον. Είναι πάντα θετικό όταν βλέπεις αυτά που προσπαθείς να πετύχεις να έχουν εφαρμογή σιγά σιγά και να βλέπεις τα παιδιά τα δικά σου να εξελίσσονται και να πετυχαίνουν αυτά που περιμένεις και να γίνονται κάθε χρόνο καλύτεροι. Πέρσι στην ίδια κατηγορία δεν είχαμε καταφέρει ούτε την προγραμματική φάση να περάσουμε. Τώρα πλέον δεν είναι μόνο το θετικό το ότι απλά περάσαμε, είναι ότι παίξαμε όμορφο πόλο. Με σκέψη, με σχέδιο, με δημιουργία μέσα στο παιχνίδι μας. Από μικρά παιδιά τα οποία δεν περιμένει πολλά πράγματα και όμως παίξαμε όμορφα. Δηλαδή πιστεύω ότι όσοι βρεθήκανε στο παιχνίδι ήταν μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει κάτι που είναι κάτι πολύ θετικό όταν το βλέπεις από τόσο μικρά παιδιά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Μια και αυτή η ομάδα άρχισε να χτίζεται από πέρσι ουσιαστικά. Για ποιες ηλικίες μιλάμε, coach? Μιλάμε για 2001 γεννηθείς παιδιά και κάτω. Η ομάδα μας όμως απαρτίζονταν από κυρίως παιδιά 2003-2004, ακόμη μικρότερους δηλαδή, σε μια κατηγορία πολύ μεγαλύτερη από αυτούς. Και όμως κάναν πράγματα που δεν τα περιμέναμε ακόμη. Είχαμε φυσικά τη φιλοδοξία να τα δούμε σιγά σιγά, αλλά τα βλέπουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα περιμέναμε. Οπότε αυτό δείχνει ότι η δουλειά μας δεν πάει χαμένη και βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Σε σωστό δρόμο όσον αφορά αυτά τα παιδιά. Πλέον η ομάδα είναι στην ημιτελική φάση. Από ό,τι μου είχατε πει, συμμετέχουν πάρα πολλές ομάδες, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα. Ο κόσμος όταν ακούει ημιτελική φάση σου λέει είναι 4 ομάδες, θα παίξουν Final Four για να κερδίσει ο καλύτερος. Αλλά δεν είναι έτσι το πόλο. Πείτε μας τι περιμένουμε από εδώ και πέρα στο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, στο πόλο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η ημιτελική φάση κυρίως είναι συνήθως βρίσκονται 20 ομάδες, οι οποίες μετά θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 5 ομάδων και από τις 5 ομάδες οι 2 πρώτοι θα περάσουν στην τελική φάση. Έχουμε αντιπάλους ήδη για τον Ηρακλή? Όχι ακόμη. Κυρίως γίνονται περίπου σε 2 εβδομάδες από τώρα, γιατί σε 2 μήνες ουσιαστικά είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, αλλά όποιος και να είναι, όσο τα παιδιά ας πούμε, βρίσκονται στην πισίνα και δουλεύουν σωστά, πιστεύω ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα 2 μήνες τώρα απραξία, μόνο προπονήσεις. Προπονήσεις, φιλικά. Και φιλικά, ναι. Ναι. Στοχευμένη προπόνηση για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε συγκεκριμένους τομείς, προκειμένου να εμφανιστούμε στο δυνατότερο τον τέλη Ιουνίου, ουσιαστικά που γίνεται η επόμενη φάση. Πιάνουμε καλοκαίρι για τα καλά. Και στο πόλο. Με το καλό. Και η τελική φάση μετά είναι Ιούλιο, που ευελπιστούμε να είμαστε και εμείς εκεί στις 8 καλύτερες της Ελλάδας. Η ημιτελική φάση είναι με παιχνίδια εντός, εκτός έδρας ή κάπου συγκεκριμένα με ένα τριήμερο? Όχι, είναι σε μορφή τουρνουά. Είναι τουρνουά. Μαζεύονται οι 5 ομάδες και παίζουν ουσιαστικά μεταξύ τους και βάσει βαθμολογίες περνάνε στην επόμενη φάση. Και είναι αυτό το κουφό σε εισαγωγικά και συγγνώμη για την έκφραση που γίνεται στο πόλο να δίνεται και 3 μάτς στον αέρα για παράδειγμα. Και 4 μάτς σε 2 μέρες ουσιαστικά. Ναι, είναι λίγο επίπονο για τα παιδιά, είναι λίγο δύσκολο για όλους φυσικά τους αθλητές. Αλλά γίνεται κυρίως για εξοικονόμηση χρημάτων, γιατί είναι δύσκολο πλέον για τις ομάδες να βρίσκονται κάθε Σαββατοκύριακο με μετακινήσεις
και με έξοδα, οπότε το κάνουν σε μορφή τουρνουά ώστε να γλιτώνουν όλοι λίγα έξοδα. Τα παιδιά το ξέρουν βέβαια που παίζουν 2 και 3 μάτς τη μέρα, έτσι. Ναι. Και είναι πόλο, δεν είναι τάβλη. Είναι από τα πιο δύσκολα και επίπονα αθλήματα, δεν το συζητάω. Αυτές είναι οι συνθήκες όμως, αντιμετωπίζουμε όλα τα αθλήματα έχουν δυσκολίες και οικονομικές. Σωστά. Καθώς άλλες πόρους, ας πούμε, δεν βρίσκουμε εύκολα, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Προσπαθώντας να έχουμε όλους τους αθλητές έτοιμους, ώστε ανά πάσα όλη τη στιγμή οποιοδήποτε να βοηθήσει και να ξεκουράσει κάποιο συμπαίκτη του ή να προσφέρει ανάλογα, ας πούμε, στην ομάδα ό,τι μπορεί. Και πάλι συγχαρητήρια για τη διάκριση. Ευχόμαστε να μας δοθούν και άλλες αφορμές από το τμήμα Απόλλων. Καλή δύναμη σε αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνατε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας θέλουμε κοντά μας και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Να ευχαριστούμε τον κόσμο του Ηρακλή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κόσμο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Άγγελο Κλώτσικα, τον προπονητή στο Απόλλων του Ηρακλή, εφηβική ομάδα που προκρίθηκε στην ημιτελική φάση. Ο Θανάσης τι μου λέει, ότι αν γίνει πόλεμος και είναι Κυριακή δεν θα πάμε, αν παίζει ο Ηρακλής. Λογικό. Τι άλλο μου λέει, ναι, το είδα και αυτό. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι. Αυτό εδώ που το έβαλες, ακουγόντας στο στούντιο κανονικά στον αέρα και το κλείσα. Δεν ξέρω πώς την έκανες αυτή τη μαγεία, να βάζεις εσύ απ' έξω και να ακούγεται στον αέρα από μέσα. Μόνο εσύ μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Γι' αυτό το έκλεισα, να ξέρεις. Θα μου πεις μετά. Είσαι ο μάγος του ως. Δίνουμε σκυτάλι σε Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα στο ντουέτο, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τετάρτη, γιατί αύριο έχει παιχνίδι. Σωστά. Άρα πάμε Τετάρτη. Με την ώρα για μπλε και με τον Καρφόπουλο και τα χρώματά του και το καφεμάγαζο. Και όλα τα υπέροχα που μπορούμε να γευτούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.